Χθες είχαμε συνάντηση εδώ, την οποία συγκάλεσε η ΟΕΒΕΝΗ με τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς. Ενημέρωση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες από την Ένωση Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Είχαν κληθεί πάρα πολλοί επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς. Ήταν εκεί επίσης επιμελητήριο, τεχνικό επιμελητήριο, τεχνικό επιμελητήριο. Ήταν γεωτεχνικό επιμελητήριο, Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και Εμπορικού Συλλόγου, Δικηγορικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, Οδοντιατρικός, Πρόεδρος Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, είχε κληθεί ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης, Φαρμακευτικός Σύλλογος, Κτηνιατρικός, Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου. Κύριε Πρόεδρε της ΟΕΒΕΝΗ, κύριε Μπάμπη Λεκάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Βιεράκη. Λοιπόν, και το Οικονομικό Επιμελητήριο. Και το Οικονομικό Επιμελητήριο, ωραία. Να. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δικά σας, σας ακούμε. Σας είπα και για τους ιδιοκτήτες ταξί, το τι γίνεται σήμερα στην Αθήνα, για την χθεσινή εσείς τη δική σας εδώ την συνάντηση, αυτά τα οποία υπερασπίζεστε, λέτε από τη δική σας την πλευρά, και δεν ξεχνάμε ότι είναι και ανοιχτό σε διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο με το χέρι, μέχρι τις 27 του μήνα, με τον κύριο Χατζηδάκη να λέει από τη δική του την πλευρά, ρίχνοντας εκείνο το τυράκι στη φάκα, όπως έλεγα και χθες, που λέει ότι κοιτάτε, πρέπει να πατάξουμε την φοροδιαφυγή. Ναι, να την πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Κανένας δεν αντιλέγει σε αυτό. Και δεν νομίζω κάποιος να αντιδρά που είναι καλά και πατάει καλά, ότι πρέπει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Αλλά από την άλλη μου ρίχνει το τυράκι που λέει σε μένα, ναι, στην κοινωνία, με την κοινή μου λογική, ότι θα ήταν και μεγάλο κρίμα να μην προχωρήσουμε και να αφήσουμε τις παθογένειες να διαιωνίζονται. Πάντως είναι παραπλανητικό η όποια φοροδιαφυγή βρίσκεται να αποδίδεται αποκλειστικά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως ζητήματα του παρεμπόριου, το λαθρεμπόριο και η αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα παραμένουν και καταδεικνύουν την αποτυχία του κράτους αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε και εμείς και πάρα πολύ καλά και όλοι οι πολίτες, νομίζω, είτε επαγγελματίες είναι είτε μισθωτοί είναι, ότι θα πρέπει το κράτος να λειτουργήσει. Αλλά δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να επιβάλλεις ένα φόρο κεφαλικό σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν είναι σωστά τα οικονομικά τους στοιχεία ή όχι. Και γνωρίζουμε εμείς πάρα πολύ καλά, κυρία Δουγεράκη, και το είπαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι τα στοιχεία αυτά που παρουσιάζει το Υπουργείο είναι εσκεμμένα παραπλανητικά προς το λαό για να διχάσει την κοινωνία. Παρουσιάζει παραπλανητικά δεδομένα γιατί δείχνει μόνο αυτά που κερδίζουν, και έχουμε πει ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες από αυτούς κάνουν και δεύτερη εργασία, έτσι ώστε να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ μικρά τα έσοδά τους. Αλλά η πραγματική φοροδιαφυγή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και από κάπου αλλού, και δεν θέλει να την πατάξει η κυβέρνηση σήμερα, και γι' αυτό έχει στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αναφέρεστε με την πρώτη σας την επισήμαση με κλάδους που θα έπρεπε να είχε δει λίγο πιο προσεκτικά, θέλετε να πείτε, και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βεβαίως, κύριε Αδηγεράκη, και δεν μπορούμε να συζητάμε για έσοδα σήμερα όταν έχουμε την φοροαπαλλαγή τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουν φόρους, και να συζητάμε ότι δεν μπορούμε να εισπράξουμε τα αναμενόμενα έσοδα από το κράτος όταν οι τράπεζες παρουσιάζουν εκατομμύρια κερδών και δεν πληρώνουν ούτε ένα δραχμή φόρο στο ελληνικό κράτος. Και ζητάμε να τα πάρουμε όλα από τους μικρούς πολίτες και να τους επιβάλλουμε ένα καθεστώς το οποίο δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Το προηγούμενο διάστημα, δυστυχώς για εμάς, για τη χώρα γενικότερα, και για τους επαγγελματίες αλλά και για τους πολίτες, το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάνω από 40% αυτή τη στιγμή, και εμείς ερχόμαστε να εκτοξεύσουμε και αυτό το κόστος περισσότερο και να το μεγαλώσουμε και να δώσουμε το τελειωτικό χτύπημα, όπως αναφέρουν και οι συνάδελφοι οι ταξιτζίδες, το τελειωτικό χτύπημα σχεδόν σε όλους τους κλάδους και όχι μόνο στα ταξί. Γιατί βάζετε μέσα στο παιχνίδι μόνο τις τράπεζες? Είναι οι τράπεζες οι μόνες που δεν πληρώνουν φόρους? Επί της ουσίας, ναι, με κυβερνητική παρέμβαση, ναι. Δεν μπορώ να συζητήσω για τις μεγάλες εταιρείες και τους εφοπλιστές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν στο απειρόβλητο, γιατί δεν μπορεί να τις επηρεάσει και δεν μπορεί να τις πειράξει η κυβέρνηση.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Συνεδριάσατε στην ΓΕΣΕΒΕ, πήρατε αποφάσεις αναφορικά, επικαιροποιήσατε προτάσεις, καταθέτετε εκ νέου προτάσεις βάσει αυτών που λέτε. Μην μου πείτε για το ΦΠΑ, γιατί έχουν απαντήσει ότι και έχουν βγει και δημοσιεύματα. Δεν ξέρω αν τα δημοσιεύματα αυτά δίδονται και από υπουργεία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά λένε ότι, ξέρετε, σε όποιες χώρες και αν εφαρμόστηκε με μείωση ΦΠΑ κλπ, όχι μόνο δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα, αντίθετα προκάλεσε προβλήματα. Εμείς έχουμε τελείως διαφορετικά στοιχεία όμως από αυτά που παρουσιάζει το Υπουργείο, γιατί σε όποιες χώρες πραγματοποιήθηκε και η μείωση του ΦΠΑ αλλά και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, βλέπουμε τουλάχιστον οι καταναλωτές δεν δυνοπαθούν κάθε μήνα να τα βγάλουν πέρα. Αυτή είναι η διαφορά μας και το έχουμε δει και με στοιχεία και από την Κύπρο που είναι πάρα πολύ κοντά σε εμάς και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι λειτουργήσε σε πάρα πολύ θετικό πρόσημο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Εμείς αυτό που ζητάμε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αυτή τη στιγμή, ενώ έχει τα μέσα, μας έχει επιβάλει σε όλους να είμαστε ηλεκτρονικά διασυνδεμένοι με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και δεν μπορεί να ελέγξει πώς θα τη φοροδιαφυγή. Νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει σωστά και κάτι είναι λάθος. Έχουμε πληρώσει δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να λειτουργήσουν όλα αυτά τα συστήματα και αυτή τη στιγμή ερχόμαστε γιατί λέμε ότι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και επιβάλλουμε ένα φόρο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρίξει την πολιτεία όλα τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Στις διορθώσεις πάνω που λέει το Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών ότι μπορεί να πατήσει, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης στο δικό του το μήνυμα προς όλους εσάς, τους μικρούς, πολύ μικρούς, λέει μην νομίζετε ότι οι όποιες προτάσεις κατατεθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης ότι δεν θα εξεταστούν από εμάς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι μας παίρνει να κάνουμε αυτή την ώρα έτσι όπως εξελίσσονται και τα οικονομικά για να μπορέσουμε να σας ελαφρύνουμε. Με βάση λοιπόν αυτά τα βήματα που υποτίθεται ή θέλει να κάνει προς τα πίσω, δεν είναι βήματα και αν ξέρετε πείτε μας ποια είναι αυτά, κύριε Λεκάκη, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πραγματική οικονομία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο να κάνει συζήτηση και να αλλάξει κάποια δεδομένα στην όποια διαδικασία της φορολόγησης αυτής έκτρας που πάει να βάλει στους επαγγελματίες, γιατί αν υπήρχε η πρόθεση πριν να βγει το νομοσχέδιο προς διαβούλευση θα είχε κάνει μια συζήτηση, μια διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους της χώρας και θα είχε προχωρήσει σε μέτρα τα οποία θα ήταν ουσιαστικά και όχι μέτρα στο πόδι, να το πω έτσι, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί. Όπως και έχουμε δει και διαχρονικά ότι όποια διαβούλευση γίνεται για οποιοδήποτε νομοσχέδιο είναι προσχηματική και δεν είναι επί της ουσίας. Μάλιστα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εσείς λέτε ότι περιμένουμε μέχρι τις 27 του μήνα και κάνουμε μια διαβούλευση η οποία δεν θα επιφέρει τίποτα αφού δεν υπάρχει ούτε η πρόθεση υποχώρησης ούτε η πρόθεση βελτίωσης του νομοσχεδίου από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόθεση. Αν πάρουμε αυτό το σενάριο και μετά τις 27 του μήνα και μετά την ψήφισή του από την Βουλή, τι σημαίνει για όλους εσάς αυτά τα μέτρα, τι σημαίνουν για όλους εσάς αυτά τα μέτρα, κύριε Λεκάκη? Όλα αυτά τα μέτρα, κύριε Αντουγεράκη, σημαίνουν ότι θα έχουμε ένα κύμα λουκέτων και κλείσιμο επιχειρήσεων ελευθέρων επαγγελματιών και θα έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι αδήλωτες. Αυτή θα είναι η διαδικασία, γιατί εκεί κινούνται και εκεί θα πάνε. Γιατί φανταστείτε σήμερα έναν επαγγελματία ο οποίος είναι 60 χρονών, πλησιάζει προς τη συνταξιοδότηση, να βγει στην αγορά και να γυρεύει εργασία για να μπορέσει να βγάλει τα προστοζήμη. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ξέρουμε ότι οι μεγάλες ηλικίες δεν μπορούν να βρουν εύκολα εργασία και γι' αυτό θα έχουμε το φαινόμενο αυτό να κλείνουν επιχειρήσεις, να μην υπάρχει δραστηριότητα και να μην έχει αφημί και να λειτουργεί παράνομα όπως λειτουργούν αρκετοί επαγγελματίες και το έχουμε δει διαχρονικά, είτε με τα κοριτσάκια με τα βαλιτσάκια που κάνουν κουρέματα στα σπίτια, είτε με μηχανικούς να φτιάχνουν αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Λεκάκη? Δηλαδή μου λέτε ότι από τη μια θέλουν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και από την άλλη με τα μέτρα τους θέλουν να σας κάνουν ή σας οδηγούν να γίνετε φοροφυγάδες? Βεβαίως. Αυτή είναι η διαδικασία και αυτό έχει επέλθει και τα προηγούμενα χρόνια. Οπουδήποτε σε όποια χώρα και αν
επιβλήθηκαν παραπάνω και έξτρα φόροι, αύξηση των συντελεστών φορολόγηση, αύξηση του ΦΠΑ, αυτά τα φαινόμενα παρουσιάζονται και αυξάνεται η φοροδιαφυγή αντί για να μειώνεται. Υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχει αυτή η αιμονή από το οικονομικό επιτελείο? Εγώ δεν είμαι της αγοράς, δεν είμαι άνθρωπος της αγοράς, δεν ξέρω τα οικονομικά της αγοράς. Τα μετράω πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Το τι έχω, το τι καταναλώνω, το τι πήρα, αν πήρα, πώς το πήρα κλπ. Εγώ είμαι σε άλλη διαδικασία. Εσείς, ο μικρός, ο πολύ μικρός ή ο επαγγελματίας από τη δική σας την πλευρά, γιατί πιστεύετε ότι αυτό το έρμο το Υπουργείο θέλει να σας καταστρέψει και δεν ακούει εκείνες τις προτάσεις? Έχει μαλλιάσει η γλώσσα σας. Σας ακούω πολλά χρόνια να λέτε ότι είναι κοστολογημένα τα μέτρα. Γιατί δεν θέλει να σας ακούσει? Αλλά είναι διαχρονικό αυτό, δεν είναι σημερινό μόνο. Βεβαίως και είναι διαχρονικό. Λειτουργούν με τα σύστημα που λειτουργούν στην κατεύθυνση να μεγαλουργήσουν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες βλέπουμε ότι κατά κόρον πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και είναι οι άνθρωποι αυτοί που επί της ουσίας φαίνονται ότι πληρώνουν φόρους, αλλά στην πραγματικότητα δεν πληρώνουν αυτά που θα έπρεπε να πληρώνουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή λείπουν αρκετά εργατικά και τεχνικά χέρια στην αγορά και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βρει από πουθενά αλλού παρά μόνο από την κατεύθυνση αυτή να κλείσει τις πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις και να αναγκαστούμε να πάμε να δουλεύουμε στις μεγάλες εταιρείες. Και αν μπορέσουμε να επιβιώσουμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε να επιβιώσουμε, θα δούμε πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία. Μα τώρα είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που μου λέτε. Με κλείνει εμένα το μαγαζί μου για να με κάνει υπάλληλο σε μια πολυεθνική? Βεβαίως. Σε διαφορετική περίπτωση, πώς θα μπορέσετε να ζήσετε? Νομίζω ότι αυτή είναι η διαδικασία. Και το έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα ότι όλοι φωνάζουμε ότι λείπουν εργατικά χέρια. Λείπουν εργατικά χέρια στις μεγάλες βιομηχανίες. Λείπουν εργατικά χέρια στις μικρές βιομηχανίες. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει όλο το σύστημα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, στηρίζεται στην έκθεση Πισαρίδη όλη αυτή η διαδικασία? Βεβαίως και στηρίζεται στην έκθεση Πισαρίδη, αλλά δεν είναι και η μόνη έκθεση. Έχουμε δει διαχρονικά πάρα πολλές εκθέσεις, οι οποίες παρουσιάζουν σαν διαχρονικό πρόβλημα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Πάντως ακούγεται με λίγο, συγγνώμη για τη φράση, θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, τρελό. Να θέλει να την κλείσει την επιχείρηση, να κλείσει τον αυτοαπασχολούμενο που είναι ένα άτομο αυτή την ώρα, προσπαθεί να επιβιώσει, ότι τον οδηγεί να γίνει φοροφυγάς όπως λέτε από τη μία και από την άλλη να τον κάνει υπάλληλο σε μια πολυεθνική εταιρεία διότι λειτουργεί υπέρ της με πολυεθνικής εταιρείας. Δηλαδή θα βγουν και θα σας πούνε κύριε Λεκάκη, δεν ξέρω που τα βρίσκετε όλα αυτά και τα λέτε, ονειρεύεστε. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα νομίζω και θα φανεί το επόμενο διάστημα, γιατί σε όλες τις διαδικασίες αυτές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και στην αύξηση της φορολογίας, όταν λέγαμε τα πραγματικά γεγονότα, μας λέγανε ότι δεν τα λέμε σωστά και δεν λειτουργούμε όπως πρέπει, λειτουργούμε σαν συνδικαλιστές και μόνο βλέποντας το συμφέρον το δικό μας και όχι της χώρας. Και στην πραγματικότητα φάνηκε μετά ότι όλα αυτά ήταν για να λειτουργήσουν το σύστημα αυτό που βλέπουμε και που υπάρχει, γιατί είναι ο καπιταλισμός αυτός που δυστυχώς λειτουργεί σε όλες τις χώρες και της Ευρώπης, αλλά νομίζω και του κόσμου πλέον. Ρωτάω ένα τελευταίο. Προ-κρίσης, δηλαδή πριν από το 2010, πόσοι ήταν οι μικρομεσαίοι, οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις στατιστικά, και σήμερα είναι τη 2023, πώς είχε τα απομείνει? 980.000 ήταν προ-κρίσης, κύριε Αλβιαράκη, και σήμερα είναι περίπου γύρω στις 700.000, το αναφέρατε και πριν, νομίζω, στην αρχή του ρεπορτάζ. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Λεκάκη, καλημέρα. Νομίζω όμως ότι πάτε στην Τετάρτη 22 του μήνα άπαντες επιστημονική επαγγελματική φορά. Σήμερα το απόγευμα έχουμε μια κοινή σύσκεψη με όλους τους προέδρους από τα σωματεία τα οποία εκπροσωπεί η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων του Ηρακλείου. Κοινή σύσκεψη με όλους τους προέδρους και όλα τα σωματεία προκειμένου τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. 22 του μήνα αποφασίστηκε από όλους τους φορείς εχθές. Κινητοποίηση, απεργία, κινητοποίηση και συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας 12 η ώρα το μεσημέρι. Τουλάχιστον για το Ηράκλειο, αλλά το κάλεσμα και η κινητοποίηση είναι πανελλαδική πάνω σε αυτό. Πανελλαδική. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.